θεσιμότατη. Κύριε Αντιδρομάκη, κύριε Αστυνομική Διευθυντά Μεσημιάς, κύριε Διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος Μεσίνης, κύριε Διευθυντά της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, κύριε Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Πρόεδρε Συλλόγων, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή και σημαντική ημερίδα που διοργανώνει η Ένωσή μας με θέμα ασφαλές διαδικτύου, σχολικός και διαδικτυακός εκπομπισμός και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τη στήριξή σας. Ιδιαίτερα θα ευχαριστήσουμε τον Αστυνομικό Διευθυντή Μεσημείας, κ. Κούμπουζα Παπαναγιώτη, για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και την διεύθυνση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, τον αστυνόμο κ. Βαστακό Παναγιώτη, ο οποίος θα είναι και ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσής μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας, το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Ο άνθρωπος πλέον από πολύ μικρή ηλικία εντάσσεται στην καθημερινότητά του το διαδίκτυο. Η ψυχαγωγία, η επαγγελματική δραστηριοποίηση, οι συναλλαγές, ακόμα και η κοινωνικοποίησή του, είναι συνδεδεμένες με αυτό. Η ένωσή μας, έντονα προβληματισμένη από την έκταση που έχει πάρει ο σχολικός και διαδικτυακός εκπαιδευτισμός στη χώρα μας, ανέλαβε τη σημερινή εκδήλωση με σκοπό να ενημερώσει τους γονείς και κυρίως τα παιδιά για τους κινδύνους. Μέσα από τη σημερινή ημερίδα θέλουμε να δούμε τις καλές πρακτικές με τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το σχολικό εκπαιδευτισμό. Όλοι μαζί θα διαμορφωθούμε και θα δράσουμε για την εξάρτηση αυτού του φαινομένου. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Πάτερ Κωνσταντίνο για ένα χαιρετισμό. Συλλόγων Γονέων και Συνδεδεμένων Δήμου Μεσίνης, που ευρυστοποιείται σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι άμεσο μέσα στη σύγχρονη ζωή μας και στην δημιουργία και στην χρησιμοποίηση, κυρίως οι νέοι, επάνω στο διαδίκτυο, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζονται οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, όλοι μας να βοηθήσουμε τα παιδιά, διότι πρέπει να προσέχουν πώς θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά όχι μόνο τα παιδιά, και εμείς οι μεγάλοι. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί το διαδίκτυο παρέχει τα πάντα. Όμως, εμείς θα πω ένα παράδειγμα. Πρέπει να είμαστε σαν τη μέλισσα. Η μέλισσα πάει στα άνθη και βγάζει το μέλι. Η σφίκα πάει, όπως ξέρετε, στα πτώματα και στη δυσοσμία και από εκεί τρέφεται. Ο άνθρωπος ασχολείται με τα όμορφα, είναι δημιουργικός και δραστηριοποιείται στον τομέα του και έχει ως σκοπό το να παράγει και αυτή η παραγωγικότητα να είναι διαχρονική, όχι μόνο προσωπική αλλά και τοπική, αλλά να είναι και διαχρονική. Και όλοι μας πρέπει να σκέψουμε σε αυτό το θέμα για να έχει πράγματι αυτή η ανακάλυψη, να έχει πράγματι την επιτυχία που της πρέπει, το να ωφελείται ο άνθρωπος, να μορφώνεται, να δημιουργεί και να αξιοποιείται μέσα στο γίγνεσθε της ζωής και να διαμορφώνει μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε, να διαμορφώνει και να αναπτύσσεται. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εκ μέρους του ΜΑΠ του κ. Τσόνη και της Δημοτικής Αρχής, να σας καλωσορίσω. Με χαρά και θέρμη σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Ο Σύλλογος Γονών και Δεμόνων Δήμου Μεσίνης είναι ένας σύλλογος ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και λίγο καιρό και πραγματικά σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα έχει να επιδείξει πάρα πολλές δραστηριότητες και ευελπιστούμε και σε αμέσως καλύτερη συνεργασία, έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Όσον αφορά τη σημερινή ημερίδα και τη θεματολογία της, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι και επιστήμονες και αυτοί που ασχολούνται με την παραβατικότητα καθημερινά,
και τα γνωρίζουν καλύτερα από εμένα. Ωστόσο, αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι όσο η κοινωνία εξελίσσεται, όσο οι βιομηχανικές επαναστάσεις έρχονται μία πίσω από την άλλη, σίγουρα έχουμε νέες μορφές παραβατικότητας, νέες μορφές εκφοβισμού. Οπότε καλούνται οι κοινωνίες και αυτοί που ασχολούνται και εξειδικεύονται με όλα αυτά να βρουν και τα αντίδοτα. Σίγουρα υπάρχουν σε όλα αυτά καθημερινές δυσκολίες, ωστόσο οφείλουμε να είμαστε κοντά, να είμαστε εγρήγορση και για τα νέα παιδιά και για τις γενιές που έρχονται. Σας ευχαριστώ. Της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κυβερνών του Δήμου Κρήτης, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι αγαπητά παιδιά. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την Ένωση Συλλόγων για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και υλοποίηση της σημερινής Εσπερίδας. Γιατί την διοργάνωση αυτή η Μεσίνη αποδεικνύει ότι έχει πάρα πολλά να δώσει στα θέματα παιδείας γενικότερα, εκτός από τον πολιτισμό, πανηγύρι, καρναβάλι κλπ. Και αυτά έχουν τη σημασία τους, αλλά και μέσω, της συγκεκριμένης Εσπερίδας, που Παναγιώτη, πρώτη, δεύτερη φορά, τρίτη, ελάχιστες φορές. Ελάχιστες φορές. Τα ξανά ανασφάλεια στην Καλάμαθα έχουμε κάνει. Όμως στην Μεσίνη πρώτη φορά. Πρώτη Μεσίνη που εκτός Καλάμαθα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δασκακό που γνωρίζοντας τα καθήκοντά του προσφέρθηκε να μας παρουσιάσει αυτή την συγκεκριμένη ομιλία. Πριν 15 χρόνια περίπου πέρασα ένα σχολείο και εκεί ήταν ένα πρώτο μάθημα για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε οι συνάδελφοι πριν 15 χρόνια πώς διαπάτεται μέσω υπολογιστή ένα έγκλημα, αφού μέχρι τότε εμείς ξέραμε το συμβατικό έγκλημα. Δεν μπορούσαμε να το αντιληφθούμε. Φυσικά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι σημερινοί αξιωματικοί μεγάλωσαν με έναν υπολογιστή, θα έλεγα, σε αντίθεση με εμάς. Άρα ενσταλίζονται πολύ καλύτερα τα θέματα αυτά. Και φυσικά από τότε υπάρχουν πολλαπλές εκπαιδεύσεις με αποτέλεσμα η ασφάλεια Καλαμάτας, οι κεντρικές υπηρεσίες, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Αθήνα είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε έγκλημα που διαπράττεται μέσω διαδικτύου. Σαν πατέρας θα ήθελα να πω ότι αν μπορούσα μάλλον να παρομοιάσω το σερφάρισμα, την πλοήγηση ενός παιδιού μέσα στο διαδίκτυο, θα έλεγα ότι το βάζουμε σε μια πλαστική βαρκούλα να περάσει τον ωκεανό. Μπορεί να συναντήσει στην πορεία του εμπειρίες, γνώση, αλλά έχει και πολλούς κινδύνους. Πάρα πολλούς κινδύνους. Επίσης θα έλεγα ότι πάλι σαν πατέρας, όχι σαν αξιωματικός της αστυνομίας, ότι για να μειώσουμε το οποιοδήποτε έγκλημα μέσω διαδικτύου και ειδικότερα στα παιδιά μας, θα πρέπει να συνομιλήσουμε με τα παιδιά μας. Να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μας. Μπαίνουμε στο σπίτι όλοι και αρχίζουμε τα τηλέφωνα. Έχετε δει, εγώ τουλάχιστον το βλέπω συχνά. Ο ένας στο ένα καναπέ, ο άλλος απέναντι, τηλέφωνο, διαδίκτυο, γελάμε μόνοι μας, συνομιλούμε μόνοι μας και δεν μιλάμε με τον απέναντί μας. Το παιδί μας, τη σύζυγό μας και ούτω καθεξής. Αυτός ο τρόπος ζωής ευνοεί το έγκλημα στο διαδίκτυο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω και να τονίσω ότι η ασφάλεια Καλαμάτας ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να καταγράψει, να εξιχνιάσει, να σχηματίσει μια δικογραφία τέλος πάντων για οποιοδήποτε αδίκημα που θα καταγγελθεί και παροτρύνω τους γονείς, εάν συμβαίνει κάτι σχετικό σε βάρος του παιδιού μας, να το εμπιστευόμαστε, να το μοιραζόμαστε με το τοπικό τμήμα εδώ. Το τοπικό τμήμα θα έρθει σε επαφή με την ασφάλεια, αν το ξεπερνάει το τοπικό τμήμα, και να μην το κρύβουμε.
να μην το σκεπάζουμε. Δεν είναι σωστό. Δεν θα βρούμε λύση με το να το σκεπάζουμε. Το μοιραζόμαστε. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία πλέον σε αυτά τα θέματα και σίγουρα θα μας δώσουν την κατάλληλη λύση. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την πρωτοβουλία του Συλλόγου για τη συγκεκριμένη περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Της Αντιπεριφερειάρχης Αντωνίας Μπούζα Κωνσταντέλου, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό, θα σας διαβάσω το χαιρετισμό της. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τιμητική για μένα πρόσκληση που μου αποστείλατε για τη σημαντική ημερίδα που διοργανώνεται με θέμα διαδικτυακός εκφοβισμός ασφάλειας στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, δεν είναι εφικτό για μένα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, να παρευρεθώ, αν και το επιθυμούσα πολύ. Τέλος, σας συγχαίρω για την εξαιρετική σας πρωτοβουλία, διότι πραγματεύεστε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα το οποίο μαστίζει την κοινωνία μας, η εξάλληψη του οποίου κρίνεται απαραίτητη, καθώς το ασφαλές μεγάλωμα των παιδιών μας αποτελεί χρέος όλων μας. Ελπίζω να μπορέσω να παρευρεθώ σε κάποια επόμενη εκδήλωση του δραστήριου συλλόγου σας. Μετά τιμής, η Αντιπεριφερειάρχης Αντωνία Μπούζα Κωνσταντέλα. Αγαπητοί, να σας ευχαριστήσω σας. Λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Μπούζα, για το σημαντικό χαιρετισμό του και για τα καλά του λόγια. Ευχαριστούμε τον Δήμο Μεσίνης που μας παραχώρησε τη σημερινή αίθουσα. Κυρίως όμως τον Ενδοσημότατο που ήταν λίγα του λόγια και τον Δήμαρχο Παιδείας του Δήμου Μεσίνης. Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά και τους γονείς που ήταν σήμερα εδώ. Γιατί θα μιλήσουμε, όπως λέει και το θέμα, είναι το θέμα μας σήμερα, για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που διέπουν το διαδίκτυο, τι πρέπει να προσέχουμε στο διαδίκτυο, τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός, ή αλλιώς το cyberbullying όπως έχει επικρατήσει να λέγεται στις μέρες μας, τι πρέπει να προσέχουμε, αν μας αφορά καταρχάς το cyberbullying. Τι πρέπει να προσέχουμε και οι γονείς τι πρέπει να κάνουν προκειμένου το παιδί τους να μην πέσει θύμα cyberbullying και επίσης σε τι ενέργειες πρέπει να καταφύγουν αν το παιδί πέσει θύμα cyberbullying. Ωραία. Σκοπός δεν είναι σήμερα να τρομοκρατήσουμε, να φοβήσουμε, να προκαλέσουμε περισσότερο άγχος στους γονείς, ούτε το διαδίκτυο είναι ένας μπαμπούλας. Σκοπός είναι να πληροφορήσουμε, να ενημερώσουμε, να βοηθήσουμε και να δώσουμε λύσεις σε όλους εσάς που σίγουρα για να είστε σήμερα εδώ, σας προβληματίζει το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρώτα όμως θα πούμε δύο λογάκια, έτσι βασικά, για το τι είναι το διαδίκτυο. Πώς ξεκίνησε το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο μπορεί εμείς να το γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια, όμως έχει ξεκινήσει ήδη από το 1969. Ήδη δηλαδή από την ARPA, την υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία ήταν αρμόδια για την τεχνολογική υποστήριξη των στρατιωτικών δυνάμεων στο μέσο των ΗΠΑ. Η εταιρεία αυτή λοιπόν, η agency αυτή, έφτιαξε το πρώτο δίκτυο, το οποίο το ονόμασε ARPANET. Τέσσερις υπολογιστές σε τέσσερα μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ είχαν τη δυνατότητα να διασυνδέονται μεταξύ τους. Μέχρι το 1972 αυτοί οι υπολογιστές είχαν γίνει 23, οπότε και δημιουργήθηκε το γνωστό σε όλους μας email, το πρωτόκολλο δηλαδή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η μεγάλη όμως επανάσταση στο ίντερνετ ήρθε το 1989. Μέσω του ερευνητικού ιδρύματος CERN, οπότε ιδρύθηκε ο παγκόσμιος ιστός, το γνωστό σε όλους μας WWW, World Wide Web. Τότε λοιπόν ήρθε η επανάσταση στο διαδίκτυο, ενώθηκαν όλα τα δίκτυα που είχαν ιδρυθεί μέχρι τότε, φτιάξανε το ίντερνετ, το οποίο είναι ακονίμιο δύο στην ουσία δικτύων, και ξεκίνησε η αναδική του πορεία από τότε. Το 1996 κυκλοφορεί το πρώτο κινητό τηλέφωνο το οποίο είχε δυνατότητα να συνδεθεί στο διαδίκτυο, ζύγιζε περίπου 400 κιλά, ήταν τεράστιο, ένα βαρύ πράγμα. Καμία σχέση με τα σημερινά κινητά. Και στη συνέχεια ραγδαίως αναπτύχθηκε. Φανταστείτε ότι το 2008 πλέον η Google μας λέει ότι υπάρχουν ένα τρισεκατομμύριο URLs, δηλαδή διευθύνσεις ενός πόρου.
μέσα στο παγκόσμιο ιστό. Σήμερα το διαδίκτυο έχει μπει στη ζωή όλων μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Από τους 4 πρώτους υπολογιστές που είχε το ARPANET, έχουμε φτάσει στο διαδίκτυο να χρησιμοποιείται από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, δηλαδή το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αντίστοιχα, το ποσοστό στην Ευρώπη είναι γύρω στο 60%, λίγο κάτω από το 60%, ενώ στη Βόρεια Αμερική το ποσοστό πάει είναι στο 78,3%. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το 81,4% των ηλικιών από 13 έως 24, έως 74, το 81,4% κάνει χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή όλες οι παραγωγικές ηλικίες κάνουν στην ουσία χρήση του διαδικτύου. Το παγκόσμιο ιστός πλέον έχει 50 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες ενεργές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή ο καθένας από εμάς εδώ θα μπορούσε να είναι κάτοχος ιδιοκτήτης και να διαχειρίζεται 4 με 5 ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Τα κοινωνικά δίκτυα αναπτύσσονται ταχύτατα. Πρώτο είναι το Facebook, το οποίο έχει πάνω από 1 δισεκατομμύρια χρήστες. Άλλωστε είναι το πιο παλιό από τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια και πρόσφατα το Instagram ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο χρήστες και αυτό. Και το YouTube έχει φτάσει σε 1,3 εκατομμύρια αναπαραγωγές βίντεο. Ωραία. Ενδιαφέρον είναι ότι στις ηλικίες 13 έως 24 το ποσοστό χρήσης για την Ελλάδα φτάνει στο 90%. Δηλαδή, αν είσαι νέος στην Ελλάδα, πάνω από 13 ετών, είναι λίγο δύσκολο να μην ξέρεις τι είναι το Ιντερνετ και να μην ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Από τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, δεν νομίζω κάποιος να μην χρησιμοποιεί το Ιντερνετ, τουλάχιστον σε καθημερινή βάση. Υπάρχει έστω και ένα παιδί που είναι μαζί μας που να μην χρησιμοποιεί το Ιντερνετ, σε καθημερινή βάση. Και είναι κάτω από 13. Και είναι και κάτω από 13. Έτσι. Εγώ στο παπτιστήριο μου προχτές, 8 χρονών, και το μάθημα φουντάει. Να χτίζει. Τέλος πάντων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Όλοι μας, είτε ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε αυτό είναι Facebook, είτε είναι Instagram, είτε είναι Twitter, είτε οποιοδήποτε άλλο μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά θα πούμε ποια είναι τα θετικά τα οποία μπορεί κάποιος να αποκομίσει από το διαδίκτυο, τα οποία είναι αναντήρητα πλέον. Το πρώτο δηλαδή θετικό είναι η γνώση. Άλλωστε μέσα από το διαδίκτυο μαθαίνουμε τα πάντα πλέον. Το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης είναι αποθηκευμένο μέσα στο διαδίκτυο. Η γνώση πλέον γίνεται πολύ προσιτή σε όλους μας. Συμβάλλει το διαδίκτυο στην εκπαίδευση. Αφού η πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικού υλικού βοηθά τη βελτίωση του γνωστικού επίπεδου τόσο των μαθητών όσο και των ίδιων των καθηγητών. Το βασικότερο βέβαια που μας έχει παρέχει το διαδίκτυο είναι η πληροφόρηση, η άμεση πληροφόρηση. Πλέον δεν συμβαίνουμε όπως πριν από 10-15 χρόνια στην τηλεόρασή μας τη ειδήσει το 9 το βράδυ να δούμε τα νέα. Άμεσα τη στιγμή που θέλουμε, στο χώρο που βρισκόμαστε, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στον δρόμο, σε μια πλατεία, με τη χρήση όλων των συσκευών που έχουν τη δυνατότητα να μπουν μέσα στο ίντερνετ, συνδυαμότητα διασύνδεση στο ίντερνετ, μπορούμε να ενημερωθούμε για τα πάντα. Για τις εξελίξεις στον εργασιακό μας τομέα, στοχευμένα, οι αγρότες για τα ζητήματα που τους αφορούν, για τον καιρό, με μεγάλη ακρίβεια. Μπορούμε να ενημερωθούμε για τα χόμπι μας, για τα πάντα σχεδόν. Μπορούμε να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις στην πολιτική, στα αθλητικά. Οτιδήποτε δεν χωράει ο νους μας μπορούμε να ενημερωθούμε άμεσα, όποια ώρα θέλουμε. Και όχι, και δεν ενημερωνόμαστε βάσει αυτό που έχει ετοιμάσει ένας παραγωγός μιας τηλεόρασης ή ενός συμβατικού μέσου ενημέρωσης. Και όλα αυτά σχετικά πλέον με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Ακόμα, μια μεγάλη επίτευξη του ίντερνετ είναι ότι επιτρέπει στον άνθρωπο να έρχεται σε επικοινωνία εύκολα με οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε μεριά του πλανήτη. Και αν βρίσκεται. Το 1999 η Ελλάδα είχε την πιο ακριβή μονάδα στον ΟΤΕ. Δηλαδή υπήρχε τότε μόνο ο ΟΤΕ και το σταθερό μας
είχε από τις πιο ακριβές μονάδες σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε εύκολα με τους συγγενείς μας στη Γερμανία, στην Αμερική, οπουδήποτε άλλο και αν βρίσκονταν. Ούτε καν στην Αθήνα, καλά, μάτα Αθήνα, δηλαδή μετράγαμε τα λεπτά που μιλάγαμε. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Πλέον δεν πληρώνουμε τίποτα και μιλάμε με οποιονδήποτε. Μέσα από το διαδίκτυο ακόμα μπορούμε να κάνουμε αγορές από την άνεση του καναπέ μας. Από καταστήματα τα οποία μπορεί να βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μπορούμε να πληρώσουμε τις οφειλές μας, να κινήσουμε τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μπορούμε να κλείσουμε ταξίδια και να προαγάγουμε το προϊόν της δουλειάς μας. Πλέον σε πολλούς τομείς δεν χρειάζεται η φυσική έδρα της επιχείρησης. Μπορούμε απλά να έχουμε μια ιστοσελίδα και με αυτή να δουλεύουμε από το σπίτι μας. Ή μπορεί να έχουμε την επιχείρησή μας σε συνδυασμό με μια ιστοσελίδα. Μόνο η φαντασία των ανθρώπων μπορεί να βάλει όρια στις εφαρμογές που μας έχει δώσει το διαδίκτυο. Δεν υπάρχει όριο στο διαδίκτυο παρά μόνο η φαντασία μας. Και τέλος, το διαδίκτυο παρέχει ψυχαγωγία και διασκέδαση. Είτε μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσα από ιστοσελίδες που παρέχουν διαδικτυακά παιχνίδια, είτε μέσα από σελίδες συνοδεράν βίντεο και μουσική όπως είναι το YouTube ή το Spotify. Έτσι. Και δεν ξέρω και ποια άλλα. Το διαδίκτυο είναι ένα ανεπαστικό μέρος, το οποίο έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας και μας παρέχει άπειρες δυνατότητες. Πρέπει να λέμε ναι στο διαδίκτυο, αλλά με προσοχή στους κινδύνους. Ποιοι λοιπόν μπορεί να είναι οι βασικότεροι κίνδυνοι οι οποίοι κρύβουν το διαδίκτυο? Αρχικά για τον υπολογιστή μας, οι πιο απλοί κίνδυνοι είναι ότι μπορεί να υπάρχουν spam, Trojan horses, worms και hackers. Είναι κάποια βασικά πράγματα, τα οποία μπορούν να μιλήσουν από τη συσκευή μας, τον υπολογιστή μας, το κινητό μας, το tablet μας. Στόχος των ανθρώπων οι οποίοι δημιουργούν τα συγκεκριμένα κακόβουλα προγράμματα είναι να εισέλθουν στο υπολογιστικό μας σύστημα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό. Είτε με απλό σκοπό για χάρη ασφαλισμού, είτε, και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, είναι να αποσπάσουν προσωπικές μας πληροφορίες, όπως αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών ή φωτογραφίες μας και βίντεο που έχουμε αποθηκευμένα, με απότερο σκοπό να τα ιδιοποιηθούν. Σύγχρονο και πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτή την εβδομάδα που μιλάμε και βγήκε στη δημοσιότητα. Είναι hackers οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα διασύμων ηθοποιών του Hollywood και αφού κατάφεραν και απέσπασαν προσωπικές φωτογραφίες αυτών, τις αρνήθησαν δημόσια. Έτσι, το οποίο αυτό είχε τεράστιες συνέπειες για όλους τους ανθρώπους συγκεκριμένους. Στη σύγχρονη εποχή, αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα πια. Γιατί και τα ίδια τα προγράμματα τα οποία έχουμε κατεστημένα στα συστήματά μας έχουν άμυνες, μπορούμε όμως να προνοήσουμε να προστατεύσουμε τον υπολογιστή μας περισσότερο με χρήση κάποιου αντιλητικού προγράμματος, είτε από αυτά που πληροφορούν στο εμπόριο, είτε καθιστώντας διάφορα φίλτρα αντιλητήρια της αλληλογραφίας για τα email μας, αλλά βασικότερο κάνοντας αγορές μόνο από ιστοσελίδες που γνωρίζουμε ότι είναι επίσημες και όχι από υπολογιστές τρίτων. Όχι από ίντερνετ καφέ. Δεν θα κάνουμε ποτέ αγορές με την πιστωτική μας κάρτα μέσα από υπολογιστές τρίτων. Γιατί εκεί αποθηκεύονται οι δικοί μας οι κωδικοί, τα password μας και το username μας, αποθηκεύεται σε υπολογιστές, στους υπολογιστές αυτούς. Και μπορεί κάποιος να τον ανασύρει. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε αγορές με έναν υπολογιστή τον οποίο τον εμπιστεύεστε, είναι δικό σας, τον χρησιμοποιείτε μόνο εσείς. Από δίκτυο δικό σας, όχι δημόσιο δίκτυο, όχι δηλαδή από μια πλατεία, μέσα από το σπίτι σας και κάνετε τις αγορές σας, άνετα και χωρίς φόβο. Οι βασικότεροι όμως κίνδυνοι οι οποίοι κρύβει το διαδίκτυο δεν είναι αυτοί. Οι βασικότεροι κίνδυνοι είναι για εμάς τους ίδιους και για τα παιδιά μας οι πιο πολύπλοκοι και οι λιγότεροι ευδιάκριτοι. Είναι ο εθισμός, η παρενόχληση, το cyberbullying, η κλοπή ταυτότητας, η παιδική πορνογραφία, το grooming και το φαινόμενο της μπλε θάλασσας, της μπλε πάλινας, συγγνώμη, ή παρεμφερείς προκλήσεις που βγαίνουν από τα διαστήματα και προκαλούν τους χρήστες σε ανώφελες και πολλές φορές επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητά τους καταστάσεις, εκμεταλλευόμενοι τον νεανικό ενθουσιασμό. Ο εθισμός στο διαδίκτυο, αρχικά, είναι μια νέα μορφή εξάρτησης. Ο εθισμός στο διαδίκτυο, όπως
όπως βλέπετε, είναι η ενασχόληση με το ίντερνετ και άλλες συστήματος ικανοποίησης, που συνοδεύεται με άξιση του χρόνου που καταναλώνεται για την άρνηση αυτού του αισθήματος. Αυτός είναι ο ορισμός που διαδοθεί στο διαδικτυακό της μόνης. Τι περιλαμβάνει όμως αυτό το πράγμα, στην ουσία. Τα συμπτώματα του αυτισμού είναι ότι το παιδί ασχολείται συνεχώς με το διαδίκτυο, παρακαλώντας συχνά τις υποχρεώσεις του στο σπίτι και στο σχολείο. Είναι αυτά που μας είπε ο διευθυντής, ότι κάνουν πίσω ένα καναπέ το παιδί και στο άλλο καναπέ ο γονιός. Γιατί και ο γονιός κάπου τη στιγμή. Και είπα ότι θα γυρίσω στο σπίτι και θέλω να πάω, θα βάλω κάτι στο τάμπλετ, να δω ειδήσεις ή να δω μπάσκετ, ξέρω κάτι. Δεν μιλάμε δηλαδή πια, ασχολούμαστε με αυτά. Το παιδί ξεχνιέται συχνά στον υπολογιστή και στις περιμετωμηχανές, πρώτη δυνατότητα διασύνδεσης και δεν έχει συνέστηση του χρόνου που αναλώνει σε αυτόν. Λέει συχνά το παιδί, εντάξει, εντάξει, θα παίξω για ένα λεπτό ακόμα. Δεν ξέρω σε πόσους γονείς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Σε όλους σας. Δεν νομίζω να υπάρχει γονιός που να πει ότι δεν. Ένα λεπτό και πόσες ώρες. Δυστυχώς σε όλες τις οικογένειες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ότι όλα τα παιδιά απασχολούνται πάρα πολύ χρόνο, χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή, όταν έχεις ένα παιχνίδι μέσα, το χάνεις τελείως. Λες, θα παίξω ξανά, θα παίξω λίγο ακόμα. Επίσης, το παιδί αντιδρά πολύ νευρικά. Θυμωμένα ή επιθετικά, όταν κάποιος το διακόπτει από το παιχνίδι ή από τη συζήτηση που έχει online. Πολύ νευρικά. Και εγώ έχω δει παιδί να σπάει ακουστικά, να σπάει μετρολόγια, γιατί το διέκοψε η μητέρα του, πατέρα του. Γιατί εγώ και τη στιγμή σου λέει, είχα ειδικά διέφυγε 15-16 χρονών. Είναι πολύ ευερέτηση μέσα από το διαδίκτυο, όμως ασχολούνται πάρα πολλέ ώρε, με ξεπερνάνε τα όρια. Οι επιπτώσεις λοιπόν του αιτισμού στο διαδίκτυο, είναι πάρα πολλέ. Και είναι σε ορισμένε περιπτώσει πάρα πολύ σοβαρέ. Αρχικά μειώνει τον χρόνο που περνάει ο νέος ή ο έφηβος με την οικογένειά του. Ο επικοινωνικός χρόνος που έχει ο έφηβος να περάσει με την οικογένειά του ή ο νέος ή το παιδί είναι λίγο, σύντομα το 18 του. Αυτός ο χρόνος μειώνει δραστικά. Στη συνέχεια περιόριζε τα χόμπι και οι κοινωνικές συναστροφές, ενώ η κοινωνικοποίηση, του νέου γίνεται κατά βάση μέσω διαδικτύου. Υπάρχει κίνδυνος εμφάνιση παχυσαρκίας, δημιουργούνται μικροσυλλογικά προβλήματα όλα αυτά τη θέση που κάνουν το παιδί στο υπολογιστή. Οθαλμικές παθήσεις, πτώση στη σχολική απόδοση, καθώς το παιδί δεν διαβάζει πολύ, δεν μετράει, αλλά αναλώνει το διαδίκτυο και εννοείται και σε εξαιρετικές περιπτώσεις παραμιλείται σωματική υγιεινή. Ποιες ηλικιακές ομάδες τώρα παιδιών εμφανίζουν συμπτώματα εξάρτησης. Στους πρώιμους έφηβους, 10-14, αλλά πιο συχνά σε αυτήν την ηλικία πρώιμη, 15-17, εκεί η ηλικία δηλαδή έχει αποκτήσει πανίδι έχει αποκτήσει μεγάλη εξάρτηση με το διαδίκτυο. Η αντιμετώπιση του αιτισμού. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά κέντρα που βοηθούν τους εφήβους να ξεπλύνουν τον αιτισμό τους. Υπάρχει το 18 Άνω, το ΚΕΘΕΑ, το οποίο ασχολείται τώρα τελευταία και με τον αιτισμό στο διαδίκτυο, το Save the Internet και γενικά υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες στις οποίες μπορούν οι γονείς να μπουν, να ενημερωθούν, να δουν με ποιο τρόπο το παιδί τους μπορεί να ξεφύγει από τον αιτισμό στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο έφηβος μαθαίνει να θέτει όρια στη χρήση και να αφήσει και πάλι την ασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Σύμφωνα με μελέτες, το 1/3 από τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν εθισμό στο διαδίκτυο έχει ανταποκριθεί πολύ θετικά. Ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση του εθισμού στα παιδιά και στους εφήβους είναι η ύπαρξη κοινής στάσης των γονέων. Η παροχή υποστήριξης, αλλά όχι κάλυψης και τοποθέτηση του υπολογιστή σε ένα ορατό σημείο στο σπίτι και όχι στο δωμάτιο του παιδιού. Πρέπει δηλαδή ο υπολογιστής, ο οποίος χρησιμοποιείται, να μην είναι στο δωμάτιο του παιδιού και δεν ελέγχεται. Δεν μπορείτε να ελέγξετε το παιδί. Ξέρω, ορισμένα παιδιά λένε τώρα τι μας λέει. Εγώ το έχω μέσα στο δωμάτιό μου, εκεί θέλω να είναι, αν μπορώ να το σηκωθώ να παίξω. Είναι πολύ σημαντικό όμως να μην έχουν τα παιδιά υπολογιστή στο δωμάτιό του, να υπάρχει στο σαλόνι καλύτερα ή σε έναν άλλο χώρο. Είσαι να δει το γραφείο του. Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του αιτισμού έχει και η συμβουλευτική στην οικογένεια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που θα δράσει ευεργετικά στη θεραπεία. Βασική είναι η οριοθέτηση των περιόδων χρήση με διάφορα εξωτερικά μέσα. Δηλαδή, μην του λέω το παιδί τώρα σταμάτα, δεν παίζει άλλο, τελείωσε,
Αυτό ήταν, όχι μόνο αυτό. Πρέπει να παρακινείται, να παρακινούμε τα παιδιά για ενασχόληση με κάποιες εναλλακτικές δραστηριότητες. Ή κάποιες κάρτες υπενθύμησης, κάποιο παιχνίδι δηλαδή άλλο. Η πλήρη εισαγωγή από ιδιαίτερα προβληματικές διαδικτυακές εφαρμογές και η ενσωμάτωση κατορισμένων διαστημάτων χρήσης στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του χρήστη. Δηλαδή να του πείτε ότι ξέρεις κάτι, σήμερα θα παίξει μια μισή ώρα, δύο ώρες. Μέχρι εκεί, και αν το βάλετε. Μπορεί να αρχίσει να το παιδί να αντιδράσει. Μπορεί οτιδήποτε. Όμως σιγά σιγά θα του γίνει η συνέστηση. Σε κάθε περίπτωση, όταν βλέπετε το παιδί σας πλέον έχει θέμα μεγάλο με τον διαδικτυακό αυτισμό, συνιστάται η αντιμετώπιση από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εξειδικευμένου στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι. Πάμε τώρα στο bullying. Τι είναι το bullying αρχικά? Σύμφωνα με την ελληνική ποινική νομοθεσία, bullying είναι η συνεχή συντηρητική συμπεριφορά που εξαιρεί σε τρίτον τη σωματική κάρτωση ή άλλη βλάβη τη σωματική ή ψυχική υγεία. Μέχρι το 2015 δεν υπήρχε χρησιμοθετημένο νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Και ο όρος δεν ήταν σύνδετος, δεν ξέραμε τον όρο εμείς στην Ελλάδα, σαν bullying, ξέραμε άλλα. Όμως μετά την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, όσοι τη θυμόσαστε, το 2015, το παιδί από την Κρήτη, το οποίο ήταν στην κινητή στα Γιάννενα, καταλάβαμε, κατάλαβε την γνώμη ότι πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση του ζητήματος. Γι' αυτό λοιπόν η ελληνική κοινωνία υπήρξε και η ρύθμιση τον Απρίλιο του 2015 και στο άρθρο 312 του κοινωνικού μας κώδικα, και το οποίο λέει αυτό, το οποίο πλέον προβλέπει την φυλάκιση για τους δράστες του bullying. Δεν τιμωρείται αν γίνεται μεταξύ ανηλίκων, όμως αν διαφορά τιμωρούνται οι ανήλικοι, αυτό δεν σημαίνει ότι τιμωρούνται οι γονείς. Αν διαφορά ηλικίας είναι των ανηλίκων πάνω από 3 έτη, επιβάλλονται ανομοκρατικά και θεραπευτικά μέτρα στα παιδιά. Τέλος πάντων. Επίσης, αν το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του, σας διαβάζω λίγο το άρθρο του ποινικού κώδικα. Λέει ότι αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το 18ο έτος της ηλικίας του, ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην παροστασία του, ή ανήκει στο σπίτι του δράστη, ή έχει σχέση μαζί του εργασίας ή υπηρεσίας, ο υπόφερος που έχει την επιμέλεια τιμωρείται με ποινή φυλάξης 6 μηνών. Και με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο οποίος με συστηματική παραμέληση των υποχρεώσεων προς τα παραμελούμενα πρόσωπα γίνεται υπαίτιος να πάρει σωματική κάρτωση ή βλάβη της σωματικής υγείας ή της ψυχικής υγείας. Βλέπουμε ότι ο νομοθέτης δεν έχει βάλει μόνο την κάρτωση την σωματική. Βλέπουμε και την ψυχική κάρτωση της υγείας του παιδιού. Και μπορεί για εμάς, ας πούμε, νομικά να είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει, να είναι τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε από τον ποινικό κώδικα, αλλά θεωρώ ότι σας είναι κάτι καινούργιο. Ότι δεν είναι μόνο το να προκαλέσει σωματική κάρκωση, να χτυπήσει ένα παιδί, αλλά και η ψυχική βλάβη του κάνει. Εκφοβισμός λοιπόν μέσω του διαδικτύου είναι το κύριο μας θέμα. Τι είναι? Είναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού, εκδικητικότητας, παρενόχλησης, τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς που θεσπίζεται και πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας. Ας το κάνουμε όμως λίγο οπτικό αυτό το θέμα. Τι είναι το bullying στην ουσία? Και ξύλο.
Τι περιλαμβάνει ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου? Αποστολή email ή μηνυμάτων με προσωπικό περιεχόμενο, όπως εξελιστικά μηνύματα ή και απειλές. Κακόβουλη δημοσίευση φωτογραφιών ή διάδοση φημών και ψευδών γεγονότων. Η συγκεκριμένη μορφή είναι από τις πλέον επικίνδυνες. Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας ότι το υλικό που ανεβάζουμε στο διαδίκτυο, δεν πατάνε το κλικ του υπολογιστή και ανεβάζουμε μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα σχόλιο, μένει στο διαδίκτυο, φεύγει από τον ελεγχό μας και είναι στη χρήση του οποιοδήποτε. Μπορεί οποιοδήποτε να τα κατεβάσει, να τα ιδιοποιηθεί, να τα επεξεργαστεί και να τα ξανανεβάσουν αλλοιωμένα, τροποποιημένα ή και με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί ο άνθρωπος που έχει αποφασίσει να μας βλάψει. Επίσης, η χρήση του ονόματος ξένου χρήστη με σκοπό τη διάδοση ποιμών και ψεμάτων για κάποιο τρίτο. Η κλοπή ταυτότητας, η οποία δεν έχει σχέση με το οργανωμένο phishing και panic, αυτό που κάνουν δηλαδή οι οργανωμένες μορφές εγκλήματος, είναι μια απλή μορφή στην οποία το παιδί θήτης δημοσιεύει πράγματα σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά βάση, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως το παιδί θύμα. Και ανεβάζει πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ψεύτικα, να είναι κατασκευασμένα συγκοπαντικά για το παιδί που είναι θύμα. Και εκφοβισμός, τέλος, στη διάρκεια ενός διαδραστικού παιχνιδιού. Διαδραστικά παιχνίδια πλέον είναι πάρα πολλά, ξαφνικά είναι δωρεάν στο διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένα και είναι και πολύ δημοφιλή, όπως είναι το LOL και το Fortnite, έτσι. Πόσα από εσάς εδώ, παιδιά, παίζετε, για παράδειγμα, Fortnite? Ένας, 14χρονο νεαρός, άλλος, κανείς. Καλά είσαστε, πολύ καλά είσαστε. Πολύ καλά. Αν παίζει μόνο ένα παιδί Fortnite, εντάξει, είστε τέλεια. Τέλεια, είστε τέλεια. Τα υπόλοιπα δεν είναι στο σπίτι τώρα. Ναι, όχι. Μέσα στο Fortnite μπορεί, είσαι τέτοια παιδιά το LOL, μπορεί να υπάρξει φοβισμός, να υπάρξουν απειλές, μπορεί να υπάρξουν τέτοια πράγματα, δεν μπορεί να καταστρέψει την ψυχολογία ενός παιδιού. Το πιο σύνθες είναι όταν λέμε τον άλλον στο διαδίκτυο νουπά. Δεν ξέρω αν ξέρετε την ορολογία. Νουπ, κανείς. Α, ξέρω, εντάξει. Έτσι. Νουπ σημαίνει έχει μπει σαν το άχρηστο στο διαδίκτυο που ξέρει να παίζει παιχνίδια. Τέλος πάντων. Αυτά. Δεν είναι δύσκολο να σας απειλήσουμε μέσω ενός παιχνιδιού, αν δεν παίζετε καλά. Αν παίζετε σκουάρ, για παράδειγμα, ας πούμε, δηλαδή, αν παίζετε ένα παιχνίδι που παίζετε μαζί με άλλους, με μια ομάδα άλλων ατόμων και δεν παίζετε σωστά και δεν παίζετε βέβαια σωστά, υπάρχει πιθανότητα να σας αφήσω εντελώς μόνος σας, να χάσετε εντελώς, να σας αφήσει όλη η ομάδα σας ή το χειρότερο απ' όλα είναι να αφήσω να σας βρίζουν, γιατί πλέον τα παιχνίδια μπορείς και μιλάς με τα άλλα παιδιά. Έτσι. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν παίζετε ήδη. Παιχνίδια διαδικτυακά. Όχι. Τα καλύτερα έφερα. Εγώ και τα φίλοι του ξαδελφού μου δεν υπάρχει παιδί να είναι 15 χρονών. Δεν υπάρχει παιδί να μην παίζει τον Νάι. Δεν υπάρχει παιδί. Τέλεια. Δεν τα έχουμε πάρει. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Καλύτερα. Καλό είναι να παίζουμε παιχνίδια, όταν κάποιος γίνεται επιθετικός απέναντί μας, θα πρέπει να τον λιμιτάρουμε, θα πρέπει να τον κόβουμε, όπως λένε τα παιδιά. Δεν αμφίβουμε κανένα να μας βρίζει, δεν έχει δικαίωμα κανείς, όσο άσχημα και αν παίζουμε, να μας βρίσει, να μας απειλήσει, να μας υποφαντήσει. Ωραία. Επίσης, δεν έχει δικαίωμα κανείς να μας βρίσει στους δικούς μας. Όσο καλός παίκτης κι αν είναι αυτός, και λέμε πάνω ότι παίκτης είναι, δεν του λέμε ποιοι είμαστε, εννοείται, δεν του λέμε τους κωδικούς μας, δεν του λέμε από ποια πόλη είμαστε. Κανένα στοιχείο
το οποίο μπορεί να προδώσει την ταυτότητά μας. Έτσι, όσο καλό προέρχεται και να πούμε, μπορείτε να στην απέναντι πλευρά να πούμε ένα παιδί και να λες, εντάξει, ένα παιδάκι να απέναντι και παίζουμε μαζί. Δεν δίνουμε ποτέ κανένα στοιχείο για την ταυτότητά μας σε κανένα παιχνίδι. Έτσι, γιατί το σκοπό του παιχνιδιού είναι να σας διασκεδάσει στον ελεύθερο χρόνο σας. Τίποτα περισσότερο. Και για τους γονείς, εννοείται ότι πρέπει όταν βλέπετε τα παιδιά σας να παίζουν ένα παιχνίδι, να διαβάσετε τους όρους χρήσης για την ελάχιστη ηλικία καταλληλότητας του παίχτη. Διαφορές τώρα λοιπόν του ψηφιακού εκφοβισμού με τον φυσικό εκφοβισμό. Ο ψηφιακός εκφοβισμός μοιάζει πολύ με τον απλό εκφοβισμό. Αφού υπάρχει θήτης, υπάρχει θύμα, υπάρχουν και παρατηρητές. Απλά έχει μερικές διαφορές. Αυτές είναι ότι μπορεί να φτάσει σε πολύ λίγο χρόνο σε πολλούς παραλήπτες. Σε παραλήπτες που δεν ξέρουν. Ή ακόμα και που ξέρουν, μπορεί να είναι όλοι φίλοι μας στο Facebook, είναι πάρα πολύ. Ποτέ ένας εκφοβισμός μέσα σε μια τάξη ή ανάμεσα σε μια παρέμβαση δεν γινόταν τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία στέλνουν είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν. Επίσης, ο θήτης μέσα από αυτό μπορεί να νιώθει ότι μπορεί να μην είναι ένα φαντάζει αυτό αστείο, το οποίο μπορεί να συμβαίνει πίσω από την οθόνη της ψηφιακής πραγματικότητας, μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Μπορεί να σημαίνει αποχή του παιδιού από τα μαθήματα. Μπορεί να έχει απότομη πτώση στις σχολικές επιδόσεις. Μπορεί να εκτελεί πράξεις αντίθετα με τον χαρακτήρα του παιδιού ή παράνομος. Λόγω του βιασμού μπορεί κάποιοι άλλοι να την εκβιάζει. Με φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να το παιδί να πέσει σε κατάθλιψη. Ή το χειρότερο απ' όλα είναι η αυτοκτονία. Μπορεί το cyberbullying να οδηγήσει σε παιδιά. Έχει συμβεί στις ΗΠΑ, όπως βλέπετε. Μία κοπέλα 13 χρόνια η Μέγαν επέβαση από κατάληψη αυτοκτόνησε όταν ο διαδικτυακός της φίλος Τζος την παράτησε. Φαίνεται σαν θύμα αυτό το παιδί, το Τζος, μόνο στο διαδίκτυο, δεν είχαν ποτέ βρεθεί από κοντά, έτσι. Και αποδείχθηκε ότι ο φίλος της ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα μιας φίλης. Έχουμε τέτοια, αλλά έχουμε και στην Ελλάδα προηγούμενο αυτοκτονίες απόλυτος αντιγούν. Έχουμε, δεν είναι το παρόντος να το πούμε, να επεκταθούμε σε αυτό το κομμάτι. Ξέρουμε όμως για μια κοπέλα η οποία ο βιασμός ο οποίος είχε δεχτεί για κάποιες προσωπικές φωτογραφίες την οδήγησε στην αυτοκτονία. Μια νεαρή φοιτήτρια πριν από μερικά χρόνια, πριν από δύο χρόνια στην Ελλάδα. Συμβουλές λοιπόν, δεν πρέπει να τρομάζουμε έτσι. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Συμβουλές λοιπόν και τρόποι δράσης. Αρχικά, όταν δεχόμαστε απειλές μέσω διαδικτύου, είτε από ένα πληκτρολόγιο είτε ακουστική, δεν απαντάμε στις απειλές του δράστη ποτέ. Απαιρούμε από τις λύσεις των φίλων μας αυτό που μας παρενόχλησε. Αυτό που έγινε επιθετικός μαζί μας. Τον απαιρούμε, δεν τον κρατάμε. Και ρυθμίζουμε το προφίλ μας στο Facebook ή στο Instagram να είναι απόρριτο. Αν ήδη δεν είναι. Δεν αφήνουμε κανέναν άλλο να δει τις προσωπικές μας φωτογραφίες, τα δικά μας σχόλια, τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική μας ζωή. Δεν αφήνουμε κανέναν άλλο να δει αν δεν είναι φίλος μας και στην κανονική ζωή, στην κανονική ζωή. Αν το θήτης τώρα λοιπόν είναι γνωστό πρόσωπο, αν το παιδί δηλαδή το οποίο κάνει το cyberbullying είναι γνωστό πρόσωπο, είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι γονείς του παιδιού αυτού, η συμπεριφορά του. Είτε άμεσα αν έχετε την κοινωνία, είτε μέσω του σχολικού περιβάλλοντος. Με σκοπό να, βασικό σκοπό να περιοριστεί ο θήτης. Στην περίπτωση που η παρενόχληση πραγματοποιηθεί σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να γίνει αναφορά για περιστατικούς στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάποιο τέτοιο περιστατικό, αμέσως το δηλώνουμε στους διαχειριστές, οι οποίοι μπορούν να μπλοκάρουν, να σβήσουν ένα προφίλ. Και σε κάθε περίπτωση, οι γονείς να διατηρούν τα κωδικά της δράσης. Δεν πρέπει να σβήνουμε τα παιδικά μηνύματα, εάν θέλουμε να κοινωνηθούμε νομικά ή αν θέλουμε να έχουμε αποδείξεις απέναντι σε ένα παιδί.
τα κρατάμε, τα εκτυπώνουμε και η δικιά μας γνώμη είναι ότι καταφέρουμε στις 100 αστυνομικές υπηρεσίες. Η Μεσίνη εδώ στο Εθνικό Τμήμα της Μεσίνης και οπουδήποτε αλλού. Συμβουλές λοιπόν προς τα παιδιά αυτή τη φορά. Δεν χρησιμοποιούμε εύκολους κωδικούς πρόσβασης. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το ξεχνάτε. Ημερομηνία γέννησης. Δεν ενδείκνυται. Κάτι με το οποίο θα το δώσετε μόνο εσείς και το λέτε στους γονείς σας. Το είπαμε το άλλο για τον έλεγχο της τιμής ασφαλείας και να δέχεστε αιτήματα φιλίας μόνο από ήδη φίλους στην πραγματική ζωή. Στο Facebook θα δεχτείτε πολλά αιτήματα φιλίας. Δηλαδή μου λένε κάποια παιδιά, έχω στο Facebook 500 φίλους, 600, 800 και τους ξέρεις. Μιλάτε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, σου λένε, αλλά έχω 500. Και λέει κάτι, δεν μου πας προσθέτει κάτι αυτό το πράγμα. Οι 500-600 φίλοι στο διαδίκτυο. Τίποτα απολύτως. Είναι ένα μέσο με το οποίο μιλάμε με τους ίδιους φίλους μας. Επίσης, δεν πρέπει να δημοσιεύουμε φωτογραφίες ή βίντεο που θα μπορούσαν να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Αν κάποιος μας ζητήσει να δημοσιεύσουμε μία φωτογραφία δικιά μας, προσωπική, τον έλεγε κατευθείαν στη μαμά και στον παπά. Κατευθείαν. Και δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτε άλλο. Και οι γονείς σας ξέρουν τι θα κάνουν. Και πρέπει να θυμόσαστε, να θυμόμαστε όλοι μας, ότι ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα εκεί. Επίσης πρέπει να αποφέρουμε το άνοιγμα οποιοδήποτε συνδέσμο αγνώστου προελέσεως, μια σελίδα που δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν χρησιμοποιούμε κάμερα και κυρίως όταν η αστυνομία γίνεται με άγνωστο άτομα. Μπορεί το άλλο άτομο να έχει ενεργοποιήσει το πρόγραμμα εγγραφής της συνομιλίας σας. Και επίσης και τέλος της ισοσελίδης κοινωνικής δικτύωσης να μην χρησιμοποιείτε ημερολόγιο. Πού είσαστε, τι κάνετε, πού είσαστε αυτή τη στιγμή, πού είσαστε ανοιχτές, τι κάνετε αυτή τη στιγμή, αν είστε χαρούμενοι, είστε λυπημένοι ή οτιδήποτε άλλο, δεν αφορά τον άλλον. Δεν είναι θέμα του. Αν αυτή τη στιγμή εσείς είσαστε στην πλατεία και πίνετε καφέ, τα παιδιά, δεν αφορά τον άλλον. Και είστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, δεν αφορά τον άλλον. Έτσι. Το ίδιο σας συμβουλεύουμε και σε περιπτώσεις πέρα από το διαδίκτυο, γιατί έχουμε θέματα κλόπο, άσχημο θέμα, αλλά τέλος πάντων, στο πούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Αν δει κάποιος τρόπο δυνατό φίλο στο διαδίκτυο ότι είσαστε στην καφετέρια, θα πάει στο σπίτι σας, αν θέλει να σας βλάψει. Θα ξέρετε σίγουρα δεν πρόκειται να είστε εκεί. Συμβουλές τώρα προς χειρεμόνες. Το cyberbullying δεν είναι κάτι απλό. Και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το τράβημα της μπρίζας. Χρειάζεται καταρχάς επίτευξη σωστής επικοινωνίας μεταξύ γονέα και παιδιού. Γιατί η επικοινωνία γονιών και παιδιών σώζει. Είναι προγονιαίος λίθος, είναι το άλφα και το ωμέγα. Είναι αυτό το οποίο θα έχει επιτυχία για την σωστή χρήση του διαδικτύου του παιδί σας. Ο σωστός διάλογος. Δεν πρέπει να επικρίνετε παιδιά, πρέπει να προσφέρετε υποστήριξη. Βάσει μελετών έχει δείξει ότι αυτό είναι το νούμερο ένα, έτσι. Πρέπει να έχουν εγκατασταθεί φίλτρα για γονικό έλεγχο. Και οι γονείς θα πρέπει να έχουν την εποπτεία των συσκευών, όλων των συσκευών του παιδιού. Καλό είναι να γνωρίζουν τους κωδικούς πρόσβασης στα εκάστοτε προφίλ λογαριασμού, στα οποία εισέρχεται το παιδί, με σκοπό την πλήρη εποπτεία. Και καλό είναι τα παιδιά που είναι κάποιο διαδίκτυο να μην διαθέτουν λογαριασμούς σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Και καλά, σημαντικό είναι οι γονείς να μην ξεχνάνε ότι εκτός από τα παιδιά τους, πρέπει να προστατεύσουν και τους εαυτούς τους. Δεν πρέπει να ανεβάζουν οι γονείς φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών τους, ούτε προσωπικές και οικογενειακές στιγμές. Πάμε τώρα στα δικά μας. Τι έχει κάνει η ελληνική αστυνομία για να βοηθήσει τον κόσμο? Έχει φτιάξει καταρχάς το CyberKit και το CyberAlert. Το CyberKit λοιπόν είναι μια ιστοσελίδα η οποία έχει διακριθεί το 2015. Είναι μια κοινοτόμος δράση του εισδίωξης του ιδιωτικού εγκλήματος. Στο cyberkit.gr παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές
σχετικά με το πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί όλη η οικογένεια τα θετικά των σύγχρονων τεχνολογιών που μας περιβάλλουν και φυσικά το δικτύο. Δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω της γραμμής cyber alert ή email. Και επίσης, οτιδήποτε δείτε ότι σας ανησυχεί, οτιδήποτε έχει να κάνει με το παιδί για το οποίο νιώθετε ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει κάτι να καταφύγετε, καλείτε στο 118. Τη γραμμή υποστήρισης, τη γραμμή του cyber alert. Από εκεί και πέρα, μέσα στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες του cyber kit υπάρχουν φόρμες φιλικές συμβάσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, χωρισμένες στην ηλικιακή κατηγορία 6-10, 11-14, 15-18, οι οποίες οι γονείς σε πνεύμα εμπιστοσύνης με τα παιδιά τους συμφωνούν από κοινού και υπογράφουν και δεσμεύονται για τον τρόπο χρήσης τόσο του κινητού του τηλεφώνου όσο και του διαδικτύου. Η εφαρμογή CyberKit για κινητά τηλέφωνα δημιουργήθηκε για να ενημερώσει τους γονείς και τα παιδιά για την ασφαλή πλοήγηση και τους κινδύνους του διαδικτύου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και να διαβάσετε περισσότερες συμβουλές στο cyberkit.gr και στο cyberalert.gr. Η δίωξη τώρα, η διάση συνδίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ή αλλιώς DDA, όπως έχει πειρατεί στην άλλη κατανομή, αποτελείται από 5 τμήματα από το 2014 και μετά. Το τέταρτο τμήμα αυτής ασχολείται με τη διαδικτυακή προστασία ανηλίκων και την ψηφιακή διερεύνηση. Έργο του συγκεκριμένου τμήματος είναι η εξυγνίαση και δίωξη εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ψηφιακής επικοινωνίας και αποκτήτευσης. Έργο του επίσης είναι η διερεύνηση υποθέσεων διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής παρενόχλησης, του cyberbullying, για το οποίο μιλάμε, για ζητήματα ρατσισμού ή ξενοφοβικού περιεχομένου, καθώς και υποθέσεων συμμετοχής σε αυτοκτονίας και περιπτώσεις εκδήλωσης πρώτης αυτοκτονίας και εξαφάνισης μέσω διαδικτύου. Και τέλος, η παροχή συνδρομής στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την ανατροπή αυτοκτονιών που καταγγέλλονται μέσω διαδικτύου, καθώς και στις υπηρεσίες που διερευνούν υποθέσεις για εγκλήματα που τελούν στο διαδίκτυο. Συνεργασία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος με τις περιφερειακές υπηρεσίες, όπως είναι η υποθέσεις ασφαλείας Καλαμάτας, η δικιά μας υπηρεσία. Πριν από περίπου ένα χρόνο, συστάθηκε δίκτυο αστυνομικών συνδέσμων, οι οποίοι αποτελούν περιφερειακούς αστυνομικούς συνδέσμους με τη DDA. Οι ανωτέρωποι αστυνομικοί σύνδεσμοι που υπάρχουν στην υπηρεσία μας παρέχουν την αναγκαία συνδρομή σε όλες τις υπηρεσίες της περιφερειάς της Μεσσηνίας για δικαιώματα ίσων σημασία στα απλά δικαιώματα λοιπόν, τα οποία τελούνται μέσω διαδικτύου. Παρέχουμε πληροφορίες για τις τεχνολογίες πληροφορικές και για τις επικοινωνίες. Επίσης, οι αστυνομικοί σύνδεσμοι ενημερώνουν κατάλληλα το προσωπικό που υπηρετεί στις αστυνομικές υπηρεσίες της Μεσσηνίας και τους παρέχουν και οποιοδήποτε υλικό χρειαστεί. Τα στελέχη μας είναι αξιωματικός και υπεραξιωματικός στις υπηρεσίες μας. Τα τηλέφωνα τους είναι στην διάθεσή σας μετά το τέλος. Αυτά είχαμε να πούμε. Για τους μικρούς μας φίλους τώρα θα ακολουθήσει ένα μικρό βιντεάκι στο οποίο η Αθηνά, με την βοήθεια του ΕΜΗ, θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουν το κλείδος του Cyberbullying και συνέχεια όσοι από εσάς επιθυμείτε μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις. Εκφοβισμός στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Γεια σας παιδιά. Εγώ η Αθηνά και ο φίλος μου ο Ερμής θα σας δείξουμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που κάποιος παρενοχλεί ή εκφοβίζει εμάς ή τους φίλους μας, τόσο στο πραγματικό κόσμο όσο και στο διαδίκτυο. Τι είναι εκφοβισμός ή παρενόχληση? Τι είναι όμως εκφοβισμός ή παρενόχληση? Είναι όταν κάποιος κάνει πράγματα για να φοβήσει ή να πληγώσει κάποιον άλλον ξανά και ξανά, όπως όταν κάποιος κοροϊδεύει κάποιον άλλον.
όταν το σπρώχνει, το χτυπάει. Όταν κάποιος καταστρέφει ή παίρνει τα πράγματα του άλλου. Όταν διαδίδει φήμες και ψέματα για κάποιον άλλο. Τι θα πρέπει να κάνουμε αν κάποιος μας εκφοβίζει ή μας παρενοχλεί? Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε φοβισμένοι και πληγωμένοι. Ερμή, τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν αν κάποιος μας εκφοβίζει ή μας παρενοχλεί? Όχι, Ερμή, δεν πρέπει να νιώσουμε ντροπή, ούτε και να τρέξουμε να κρυφτούμε. Θα πρέπει να ενημερώσουμε κάποιον ενήλικα που εμπιστευόμαστε, το δάσκαλό μας ή το γονιό μας. Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Σίγουρα, δεν θα πρέπει να μαλώσουμε. Θα πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι και να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε με λόγια ότι πρέπει να σταματήσει να μας ενοχλεί. Συνήθως, αυτός που μας πειράζει θέλει να μας δει να θυμώνουμε και δεν θα πρέπει να του δώσουμε αυτή την ικανοποίηση. Πρέπει να μείνουμε ήρεμοι και να του δείξουμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Ή μπορούμε να τον αγνοήσουμε και να μείνουμε μαζί με τους φίλους μας. Οι περισσότεροι δεν θα τολμήσουν να μας πειράξουν αν είμαστε με τους φίλους μας. Όσοι εκφοβίζουν ή παρενοχλούν κάποιον άλλον κατά βάθος θέλουν απλώς να νιώσουν ανώτεροι. Και τι μπορούμε να κάνουμε αν παρενοχλούν κάποιο φίλο μας? Και τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε να παρενοχλούν κάποιο φίλο ή γνωστό μας? Καταρχήν, θα πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγάλο. Μπορούμε επίσης να τον καλέσουμε στην παρέα μας και τα ομαδικά μας παιχνίδια, ώστε να μην είναι μόνος. Πρέπει να φερόμαστε στους άλλους με σεβασμό, όπως ακριβώς θα θέλαμε να μας φέρονται και εκείνοι. Δεν είναι αστείο να κάνουμε τους άλλους να νιώθουν άσχημα. Τι είναι το cyberbullying? Είναι όταν κάποιος παρενοχλεί ή εκφοβίζει μέσω του διαδικτύου. Όταν για παράδειγμα στέλνει εκφοβιστικά ή κοροϊδευτικά μηνύματα σε κάποιον άλλο. Ή όταν διαδίδει φήμες μέσω διαδικτύου. Μπορεί να διαδώσει ψεύτικες φήμες πολύ γρήγορα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, νομίζοντας ότι είναι ανώνυμος. Μπορεί επίσης να στείλει φωτογραφίες που μας γελιοποιούν σε τρίτους, χωρίς την άδειά μας. Και φυσικά, ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο, ακόμα και αν εμείς το διαγράψουμε, αυτό μπορεί να μείνει εκεί για πάντα και να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και τι μπορούμε να κάνουμε όταν κάποιος μας παρενοχλεί στο διαδίκτυο? Και τι μπορούμε να κάνουμε? Όχι, Ερμή, ποτέ δεν πρέπει να απαντάμε σε εκφοβιστικά μηνύματα. Πρέπει πάντα να μπλοκάρουμε τον αποστολέα με τη βοήθεια ενός ενήλικα που εμπιστευόμαστε. Και να θυμόσαστε πάντα ότι θα πρέπει να προσέχουμε να μην γίνουμε κι εμείς άθελά μας μέρος του εκφοβισμού. Ερμή, ποτέ δεν πρέπει να απαντάμε σε ένα μήνυμα όταν είμαστε θυμωμένοι, γιατί μπορεί να πούμε πράγματα τα οποία μετά δεν θα μπορούμε να πάρουμε πίσω. Καλό είναι να γράφουμε μόνο πράγματα τα οποία θα νιώθαμε άνετα να πούμε σε κάποιον, πρόσωπο με πρόσωπο. Θα πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους χρήστες του διαδικτύου, να μην ανακοινώνουμε προσωπικά δεδομένα το φίλο μας, αλλά ούτε και δικά μας, να μην στέλνουμε εκφοβιστικά μηνύματα και να μην δημοσιεύουμε φωτογραφίες άλλων αν πρώτα δεν ζητήσουμε την άδειά τους. Να θυμόμαστε ότι ο εκφοβισμός δεν είναι αστείο. Αστείο είναι όταν γελάμε όλοι και όχι μόνο ένας. Το διαδίκτυο είναι ένα συναρπαστικό μέρος. Ας το χρησιμοποιήσουμε για να παίζουμε ωραία παιχνίδια, να φτιάχνουμε όμορφες εργασίες, να εξερευνούμε το κόσμο και να επικοινωνούμε με τους φίλους μας.